αλλά κατευθείαν θα συνδεθούμε με τη Μαλαισία, γιατί εκεί έχει πάει και βρίσκεται σήμερα ο Life Coach Δημήτρης Τσέλιος, που κάθε Δευτέρα έχουμε τη σύνδεση μαζί του για συμβουλές. Δημήτρη, γεια σου. Γεια σας, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, όλα τα καλά. Καλή εβδομάδα. Είναι μέρα ακόμα εκεί. Ναι. Είναι μέρα, είναι μια ώρα μπροστά από την Ταϊλάνδη η Μαλαισία. Είναι μέρα εδώ. Λοιπόν, Δημήτρη, θέμα που έχουμε βάλει αυτή την εβδομάδα είναι μοναξιά και social media. Ουσιαστικά η μοναξιά έχει χαρακτηριστεί και η ασθένεια του 21ου αιώνα, αλλά και τα social media στην πολυκοσμία τους τελικά συντείνουν για τη μοναξιά του καθενός μας. Ναι, είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία πλέον αυτά τα δύο, γιατί και τα social media είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Η μοναξιά δυστυχώς είναι, όπως είπε, η μάστιγα του 21ου αιώνα και μιλάμε για μια εσωτερική μοναξιά. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι δηλαδή ακόμα και ανάμεσα σε 2.000 άτομα και να νιώθει μόνος του. Τώρα, συνήθως πώς εκφράζεται? Εκφράζεται με συμπεριφορές απομόνωσης και αποξένωσης. Προκύπτει συνήθως μετά από μια απόρριψη ή μια αποτυχία. Δηλαδή υπάρχει μια απογοήτευση από κάποιον ο οποίος είτε μας απέρριψε είτε νιώθουμε ότι είχαμε μια αποτυχία. Και φυσικά όλα αυτά συνδέονται και με τον φόβο να συνδεθούμε συναισθηματικά, να εμπιστευτούμε τους ανθρώπους. Όλα αυτά λοιπόν είναι αλληλένδετα. Ήθελα να ρωτήσω τώρα εδώ και για τους συναδέλφους εδώ τα παιδιά, ότι μερικές φορές και μόνοι μας για κάποιο λόγο, ενώ είμαστε και με παρέα, κάποια στιγμή παρασυρώμαστε και κλεινόμαστε αυτιστικά με έναν τρόπο στο κινητό και πάλι. Είναι σαν να κατεβάζουμε ρολάρ, παιδί μου, και θέλουμε να αποκοπούμε από την πραγματικότητα, ακόμα και αν υπάρχει κόσμος γύρω. Η απόλυτη απομόνωση, δηλαδή, ακόμα και μέσα στον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Το βαθύτερο κίνητο του ανθρώπου είναι να αποφεύγει τον πόνο και να αποκτά την ευχαρίστηση. Φυσικά η χρήση του κινητού με λάθος τρόπο είναι μια ψεύτικη ευχαρίστηση. Και είναι, όπως γράφουμε εδώ και στην καρτέλα, είναι μια εύκολη λύση για να αντιμετωπίσουμε τη μοναξιά. Γιατί τι παίρνουμε, τι λαμβάνουμε? Λαμβάνουμε μια ψεύτικη, επαναλαμβάνω, αποδοχή, μια ψεύτικη επιβεβαίωση. Ναι, κάτι, αλλά, το Δημήτρη, οποίο πιθανώς στην πραγματική μας ζωή δεν το λαμβάνουμε. Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Okay, υποτίθεται, είπαμε τώρα μόλις, ότι ο φόβος, ας πούμε, και η απόρριψη μπορεί να μας οδηγήσουν στη μοναξιά. Δεν είναι όμως καλύτερα αν το επικοινωνήσω? Δηλαδή, αν όντως υπάρξουν ανθρώπους γύρω μου και το επικοινωνήσω, δεν μειώνεται λίγο αυτός ο πόνος που έχω βιώσει? Φυσικά θα σου πω όμως ένα λάθος που είχα κάνει εγώ. Εγώ απομονώθηκα γιατί τρεπόμουν για τον εαυτό μου. Γιατί είχα χτίσει μια εικόνα του δυνατού που ο Δημήτρης, εντάξει, πάντα θα τα καταφέρει. Οπότε εκεί που δεν τα είχα καταφέρει, κρύφτηκα από όλους, και από τους φίλους μου και από τους πάντες. Οπότε δεν το εξέφρασα όλο αυτό. Δεν ζήτησα βοήθεια, που ήταν τεράστιο λάθος. Πώς μπορείς να πάρεις ανάσα, Δημήτρη, πώς μπορείς, αφού το συνειδητοποιήσεις, γιατί και αυτό είναι ένα μέρος, να καταλάβεις ότι κάτι σου συμβαίνει, πώς μπορείς να πάρεις ανάσα και να πας στο επόμενο βήμα? Το πρώτο για μένα βήμα είναι να βρεις ένα ασφαλές περιβάλλον, που συνήθως είναι είτε το οικογενειακό είτε το φιλικό σου περιβάλλον, και να το εκφράσεις. Δηλαδή να το συζητήσεις, να πεις: νιώθω μόνος μου, δεν είμαι καλά. Εντάξει, κάτι που πολλοί από εμάς δεν το κάναμε. Κάτι άλλο μπορούμε να κάνουμε, να ξεκινήσουμε ένα χόμπι το οποίο θα μας δώσει χαρά. Και συνήθως εγώ με τους πελάτες μου να τρέχω στην παιδική τους ηλικία, τι είναι αυτό που τους άρεσε παλιά να κάνουν και τα λοιπά. Και κοινωνικοποίηση, γιατί βρίσκεσαι και με άλλους ανθρώπους και μοιράζεσαι κάτι. Ακριβώς, να κοινωνικοποιηθούμε λοιπόν και πάλι, να συναντηθούμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα με εμάς, να συνδεθούμε μαζί τους και φυσικά να νιώσουμε δημιουργικοί. Απλά φαντάζομαι, νομίζω, πρέπει να βρούμε και εκείνο το σημείο μηδέν, ούτως ώστε να βγούμε από το φαύλο κύκλο. Γιατί κάποιοι άνθρωποι όντως στην απομόνωση συνεχίζουν να ζουν με ένα τέτοιο τρόπο και δεν μπορούν να κάνουν και το επόμενο βήμα για να ξεκινήσουν ένα χόμπι, να γνωρίσουν καινούριους ανθρώπους ξανά από την αρχή. Ναι, αυτό, ναι, γι' αυτό λέμε καλό να ζητάμε βοήθεια. Ναι, ναι. Καλό να ζητάμε βοήθεια. Κάποιος με καθαρό μυαλό μπορεί να μας καθοδηγήσει. Και ειδικότερα να βάζεις, Δημήτρη, το κινητό στη λειτουργία πτήσης και βγεις λίγο έξω, όλο και κάποιον μπορεί να γνωρίσεις. Δηλαδή, οι πιθανότητες είναι με το μέρος σου, από το να κάθεσαι σε ένα κινητό μπροστά και σε μια οθόνη. Σωστά, σωστά. Και φυσικά η καλύτερη λύση είναι η επένδυση στην αυτογνωσία. Να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, γιατί επί της ουσίας η μοναξιά συνδέεται πάρα πολύ με την έλλειψη αυτογνωσίας, με το γεγονός ότι δεν τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας, να το πω έτσι απλά. Οπότε θα οφείλουμε να χτίσουμε
μια καλύτερη σχέση με τον εαυτό μας. Mm-hmm. Εγώ εδώ από τους 6 μήνες που είμαι, τους 4 είμαι μόνος μου, περνάω όμως υπέροχα. Αυτό ήθελα να πω. Έχω τελικά νοσταλγία, δεν έχει να κάνει αν είσαι μόνος. Ναι. Έχει να κάνει πώς αισθάνεσαι με τον εαυτό σου και αν περνάς καλά ή αν μπορεί να είσαι μέσα σε πάρα πολύ κόσμο και να είσαι πάρα πολύ δυστυχής επίσης και να μην μπορείς να μοιραστείς πράγματα. Ήταν πολύ ωραίο το παράδειγμα που έδωσες, που ουσιαστικά εσύ είσαι μόνος τόσο καιρό εκεί και έχεις αυτό το διάπλατο χαμόγελο που μας μεταφέρεις, Δημήτρη. Και είναι πραγματικά, βγαίνει από μέσα σου. Σε ευχαριστώ πολύ.